Θα βρίσκονται πολύ κοντά. Λοιπόν, τον Αμερικανό πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα φτάνει στο σημείο. Εκεί τον περιμένει ο Έλληνας πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος θα τον αποχαιρετήσει. Έτσι ακριβώς. Και να πούμε, να σημειώσουμε πάλι ότι το σημείο κλειδί είναι το μήνυμα αυτό που έστειλε ο Μπαράκ Ομπάμα, η διευθέτηση του ελληνικού χρέους, έτσι ώστε να είναι βιώσιμο. Ένα μήνυμα το οποίο ακούστηκε στην Ευρώπη, φαντάζομαι θα το επαναλάβει και στη Γερμανίδα καγκελάριο, και την Άγγελα Μέρκελ. Και... Μαριάννα, ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο νωρίτερα μου ανέφερε μια κυβερνητική πηγή και το οποίο έχει την σημασία του είναι ότι τα μηνύματα που έστειλε αυτή τη φορά εδώ από την Αθήνα μέσω την παρουσία του, μέσω των δημόσιων παρεμβάσεών του ήταν κομβικά και για την ελάφρυνση του χρέους και για το ζήτημα της λιτότητας, ότι δεν μπορεί με την λιτότητα μόνο να έρθει η ευημερία και η ανάπτυξη, βεβαίως και για τις μεταρρυθμίσεις και για την πορεία υλοποίησής τους, αλλά μου εξηγούσε η ίδια κυβερνητική πηγή ότι υπάρχει κάτι ακόμα πιο θετικό, δηλαδή ότι το μήνυμα αυτή τη φορά που δόθηκε και έγινε σαφές και στις κατηδίαν συναντήσεις, δεν ήταν όμως το παρελθόν να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις για να έρθει η ελάφρυνση του χρέους. Η θέση της Ουάσιγκτον είναι πως οι Έλληνες πήραν τα μέτρα, προχώρησαν, προχωρούν στις μεταρρυθμίσεις, ήρθε πια η ώρα για την ελάφρυνση του χρέους. Είναι, θα λέγαμε, αρκετά πιο προωθημένη η θέση την οποία εκφράζει αυτή τη στιγμή η Ουάσιγκτον σε σχέση με το παρελθόν. Και βλέπουμε ότι ήδη υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα. Να κατεβαίνει έτσι από το αυτοκίνητό του. Πάντοτε ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν ένθερμος υποστηρικτής της ιδέας απομείωσης του ελληνικού χρέους. Ωστόσο τώρα το έδειξε και με τις πράξεις του. Εξάλλου είπε ότι ένα από τα όνειρά του ήταν να έρθει στην Ελλάδα και να βιώσει την ιστορία, να βιώσει τη δημοκρατία. Και βρέθηκε βεβαίως ο Αμερικανός πρόεδρος τις προηγούμενες ώρες, εκεί που ήταν η μεγάλη του επιθυμία, επισκέφθηκε, μπόρεσε να επισκεφθεί την Ακρόπολη και να παρατηρήσει αυτό το μνημείο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Βλέπουμε με τις εικόνες αυτές, προχωρούν στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης να ταξιδεύουν σε ολόκληρο τον πλανήτη. Βλέπουμε εδώ είμαστε τους αρκετά άντρες. Μακριά, αλλά οι δύο άντρες προχωρούν στο κόκκινο χαλί προς την βάση της σκάλας του αεροσκάφους. Περνούν μπροστά από το άγγιμα το οποίο έχει τοποθετηθεί δεξιά και αριστερά από το κόκκινο χαλί και βεβαίως έχουν αυτήν την τελευταία συνομιλία και αυτό το τελευταίο τετ-α-τετ στο ελληνικό έδαφος, στο αθηναϊκό έδαφος, λίγο πριν να αναχωρήσει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών για το Βερολίνο. Πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον. Αυτό είναι σημαντικό, Γιώργο, έτσι. Έτσι, έτσι ακριβώς είναι και ξαναείπαμε ότι και σημειολογικά αλλά και σε επίπεδο ουσίας είναι η τελευταία συνομιλία που έχουν αυτή τη στιγμή δύο άντρες, οι δύο ηγέτες, λίγο πριν αναχωρήσει ο Αμερικανός πρόεδρος. Είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον, πρέπει να πούμε, Μαριάννα, από ναι. τα μέσα ενημέρωσης και τα ελληνικά και τα ξένα μέσα ενημέρωσης. Υπάρχουν πάρα πολλές κάμερες εδώ στην πίστα του αεροδρομίου. Μπαράκ Ομπάμα ανεβαίνει αυτή τη στιγμή τη σκάλα του αεροσκάφους με πολύ γρήγορα βήματα. Έτσι κάπως τα κατέβηκε, με τον ίδιο τρόπο περίπου ανεβαίνει τη σκάλα. Τελευταίος χαιρετισμός. Θα μπει μέσα ο Αμερικανός πρόεδρος και σε λίγο αναμένουμε βεβαίως ότι θα αποσυρθεί η σκάλα του αεροσκάφους και θα κλείσει η πόρτα. Σε πολύ ακόμα θερμό πάντως βλήμα. Βλέπουμε. Ήταν βλέπουμε, πολύ χαλαρός βλέπουμε. Και άνετος πάντως ο Αμερικανός πρόεδρος σε όλες τις εκδηλώσεις τις οποίες παρευρέθηκε. Και ευδιάθετος. Και ευδιάθετος. Και ευδιάθετος. Μαριάννα, σου έλεγα για το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τα μέσα ενημέρωσης, δημοσιογράφοι, τεχνικοί, ρεπόρτερ, φωτορεπόρτερ, φωτογράφοι και σήμερα παρά τα δρακόντια μέτρα ασφαλείας και βεβαίως το τσουχτερό κρύο που υπάρχει σήμερα στην πίστα εδώ στο Ελευθέριος Βενιζέλος, βρίσκονται στη θέση τους και προσπαθούν να αποτυπώσουν όλη αυτή την ώρα τα καρέ. Στιγμιότυπα όλα από τα μια επίσκεψη που είχε και τους συμβολισμούς της, είχε και την ουσία της και βεβαίως σε λίγο πια θα μείνει στην ιστορία με την αναχώρηση του Αμερικανού Προέδρου. Ο Πρωθυπουργός βλέπουμε ότι αναχωρεί φεύγει, αυτός. Αναχωρεί σε λίγο όπως και το άγγιμα απόδοσης τιμών. Πάντως μιλούσες και για τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.
τόσο η συνέντευξη τύπου που έδωσαν χθες οι δύο άνδρες, όσο και σήμερα η ομιλία του Μπαράκ Ομπάμα μεταδόθηκε απευθείας από τα μεγαλύτερα ειδησιογραφικά δίκτυα. Έτσι. Ήταν εξαιρετικά βαρύνουσα η σημασία που έδιναν οι ξένοι δημοσιογράφοι σε αυτή του την ομιλία. Γιατί προφανώς ήταν μια ομιλία παρακαταθήκη, έτσι, και για την υστεροφημία του. Ήταν ενδεχομένως η τελευταία δημόσια παρέμβαση την οποία έκανε ο Μπαράκ Ομπάμα σε ευρωπαϊκό έδαφος, σε αυτή την τελευταία επίσκεψή του στο ευρωπαϊκό έδαφος. Πρώτο τελευταίο σταθμό. Και την έκανε από την Ελλάδα, από το λίκνο της Δημοκρατίας, από μια χώρα που ήθελε πάντα να επισκεφθεί. Ήταν παιδικό του όνειρο. Το λέμε και το ξαναλέμε σε όλες τις συνδέσεις μας. Από τη γενέτειρα της Δημοκρατίας, όπως έχει πει ο Μπαράκ Ομπάμα, που δεν ήταν και λίγες οι φορές που μίλησε στα ελληνικά, που χρησιμοποίησε. Ήταν πολύ λέξεις, εντυπωσιακό αυτό. Πόσες λέξεις έμαθε. Ναι. Οι ομογενείς έκαναν καλά τη δουλειά τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήξερε πάρα πολλές λέξεις. Ήξερε και πάρα πολύ καλά την ελληνική ιστορία. Ναι, πολλά στοιχεία της ελληνικής ιστορίας, του πολιτισμού, της κουλτούρας. Πολλοί λένε ότι δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα, μέσα στους επόμενους μήνες, αφού ολοκληρωθεί η θητεία του ως Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, να το δούμε πια ως επισκέπτη, ως τουρίστα. Έτσι είπε, έτσι είπε. Οι πληροφορίες που είχε η Μαρία Σαθοπούλου από το Μουσείο της Ακρόπολης είναι ότι θα επιστρέψει μαζί με την οικογένειά του να επισκεφτεί ένα από τα πιο διάσημα βέβαια μουσεία σε ολόκληρο τον κόσμο. Το μουσείο το οποίο φιλοξενεί τα περίφημα γλυπτά του Παρθενώνα. Καταλαβαίνουμε ότι ο Μπαράκ Ομπάμα λίγο πριν αναχωρήσει και ο Αλέξης Τσίπρας βεβαίως είχαν μια συνομιλία που αφορούσε και αφορά όλη την παρουσία του, την επίσκεψή του εδώ στην ελληνική πρωτεύουσα, αλλά ταυτόχρονα αφορούσε και όλα τα κομβικά ζητήματα τα οποία αναμένεται ο Μπαράκ Ομπάμα να θέσει κατά την παρουσία του στην γερμανική πρωτεύουσα. Βλέπουμε ακόμα αυτή τη στιγμή ότι από την πίσω είσοδο του αεροσκάφους Air Force One πρέπει να μπαίνουν και τα τελευταία μέλη της αποστολής, της αμερικανικής αποστολής. Νομίζω ότι με την αποχώρηση κάποιων ακόμα μελών πρέπει να είναι ενδεχομένως από την Αμερικανική Πρεσβεία, από την πίστα του αεροσκάφους, θα πρέπει να περιμένουν, θα ξεκινήσει η τροχοδρόμηση του αεροσκάφους και η αναχώρηση, και η αναχώρηση του με προορισμό το Βερολίνο. Ναι. Να σημειώσουμε εδώ, Γιώργο, ότι στην ομιλία του στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος αναφέρθηκε και στο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ και μάλιστα είπε ότι πολλοί Έλληνες ήταν στην περίφημη πορεία του τότε και αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε αποφθέγματα του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ ότι μια κοινωνία έχει μέλλον όταν βασίζεται στη δικαιοσύνη. Έχει και αυτό τη σημασία του. Ήταν πολλά τα μηνύματα που έστειλε κατά την παρουσία του εδώ ο Μπαράκ Ομπάμα. Μηνύματα τα οποία αφορούσαν και τις πανανθρώπινες αξίες. Τις πανανθρώπινες αξίες σε ό,τι αφορά στην στήριξη των προσπαθειών και της αλληλεγγύης που πρέπει να επιδεικνύεται, στη στήριξη των προσπαθειών για την αντιμετώπιση ενός κομβικού ζητήματος όπως είναι αυτό του προσφυγικού μεταναστευτικού. Δεν ήταν λίγες οι αναφορές που έκανε ο Μπαράκ Ομπάμα σε αυτό το θέμα. Το έκανε και είπε ότι δεν είναι δυνατόν να αφήσει κανείς την Ελλάδα να διαχειρίζεται ένα τόσο μεγάλο, ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, ένα διεθνές ζήτημα, να διαχειρίζεται αυτή την κατάσταση λοιπόν μόνη της. Τόνισε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να σηκώσει μόνη το φορτίο του προσφυγικού, ότι οι Έλληνες είναι ανοιχτοί, ότι αγκαλιάζουμε τους πρόσφυγες, ότι στην Ελλάδα, όπως είπαμε και προηγουμένως, είδαμε αυτή τη συμπαράσταση πιο έκδηλη από παντού στον κόσμο, ότι ο ελληνικός λαός έδειξε γενναιοδορία και αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να είσαστε μόνοι σας αυτή την προσπάθεια. Και βλέπουμε τώρα το αεροσκάφος. Αυτή τη στιγμή ξεκίνησε η τροχοδρόμηση του αεροσκάφους, Μαριάννα.
Μια πληροφορία της τελευταίας στιγμής. Στις 7.30 σήμερα θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση briefing για τους διαπιστευμένους πολιτικούς συντάκτες από τον Υπουργό Επικρατείας, από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο τον Δημήτρη Τζανακόπουλο, σχετικά με την επίσκεψη του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Μπαράκ Ομπάμα στην Αθήνα. Καταλαβαίνουμε ότι σαφώς είναι ένα ζήτημα στο οποίο έχει αποδώσει πολύ μεγάλη σημασία η Αθήνα, έχει αποδώσει πολύ μεγάλη σημασία, έχει ποντάρει πολλά και προσδοκά πολλά και τις επόμενες μέρες η ελληνική κυβέρνηση. Υπάρχει ικανοποίηση στο Μέγαρο Μαξίμου, ξαναλέω, γιατί τέθηκαν πολλά θέματα, συζητήθηκαν πολλά θέματα εδώ από τον Μπάρακ Ομπάμα στις συνομιλίες που είχε με τον Αλέξη Τσίπρα και με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, θέματα που αφορούν βεβαίως στην οικονομία, το θέμα της ελάφρυνσης του χρέους, το οποίο δείχνει ότι θα το στηρίξει μέχρι τέλους, εξέφρασε την άποψή του ο Μπάρακ Ομπάμα για το ζήτημα αυτό, βεβαίως ότι αφορά στις πολιτικές λιτότητες, επιμένοντας ότι δεν είναι οι πολιτικές λιτότητες μόνο αυτές που μπορούν να φέρουν την ευημερία και την ανάπτυξη. Συζητήθηκαν και άλλα θέματα, μπήκαν και άλλα θέματα στο τραπέζι. Το Κυπριακό εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι συνομιλίες είναι σε δρόμο που μπορεί πια πλέον να φέρει αποτελέσματα. Είπαμε ότι και το προσφυγικό βρέθηκε στο τραπέζι, στήριξη και έμπρακτη στήριξη, όπως είπε, που πρέπει να δείχνει η διεθνής κοινότητα στην Ελλάδα προκειμένου να αντιμετωπίσει το ζήτημα. Ξαναλέω, από την πλευρά της Αθήνας, από την πλευρά της κυβέρνησης, αποτιμάται απολύτως θετικά η επίσκεψη του Μπαράκ Ομπάμα, και αυτό που μου τόνιζε νωρίτερα κυβερνητική πηγή σε συνομιλία που είχαμε είναι ότι ήταν σε πολύ προωθημένο επίπεδο αυτή τη στιγμή η τοποθέτηση που έκανε ο Μπάρακ Ομπάμα και αναμένεται να κάνει και τις επόμενες μέρες σε σχέση με την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους. Στο παρελθόν θα λέγαμε η θέση, το μήνυμα που έστελε η Ουάσιγκτον είναι ότι θα έπρεπε να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις και παράλληλα η συζήτηση για το χρέος. Αυτή τη στιγμή η θέση την οποία εξέφρασε, όπως μου ανέφερε κυβερνητική πηγή, ήταν ο Μπάρακ Ομπάμα, αλλά η θέση που εκφράζει η Ουάσιγκτον είναι ότι η Ελλάδα έχει κάνει μεταρρυθμίσεις, ο ελληνικός λαός έχει κάνει επώδυνες θυσίες, η κυβέρνηση έχει προχωρήσει μεταρρυθμίσεις, συνεχίζει να προχωράει η χώρα σε μεταρρυθμίσεις. Ήρθε η ώρα να ληφθούν τα μέτρα για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους. Να πούμε λοιπόν, Γιώργο, ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είναι ο τέταρτος πρόεδρος που επισκέπτεται την Ελλάδα, που αν και η επίσκεψη αυτή γίνεται σε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, δηλαδή που έχει εκλεγεί στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών ο Ντόναλντ Τραμπ και είναι απερχόμενος ο Μπαράκ Ομπάμα. Ωστόσο αυτό δεν σταματάει να δίνει στην επίσκεψη αυτή βαρύνουσα σημασία. Το να έχεις εδώ τον πλανητάρχη είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ούτε την αξία αυτής της επίσκεψης, ούτε την επιρροή που έχει, και βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλοί αυτοί που εκτιμούν, και νομίζω υπόθηκε αυτό, ότι ναι, υπάρχει μια μετάβαση, θα υπάρξει μια μεταβατικότητα σε ό,τι αφορά στην αλλαγή σκυτάλης στην ηγεσία του Λευκού Οίκου από τους Δημοκρατικούς στους Ρεπουμπλικανούς. Ωστόσο, οι πολιτικές των Ηνωμένων Πολιτειών σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, σε ζητήματα που αφορούν διεθνή οικονομικά θέματα, δεν έχουν μια διαχρονικότητα, έχουν μια κάποια συνέχεια. Δεν είναι δυνατόν να αλλάξουν από τη μία μέρα στην άλλη. Θα το αυτό δούμε, είναι βέβαια, η αυτό εκτίμηση των περισσότερων αναλυτών. Θα δούμε όμως πώς θα κινηθούν τα πράγματα. Ο Μπάρακ Ομπάμα είπε ότι μέλημά του αυτή τη στιγμή είναι να φροντίσει πάντως για αυτή τη μετάβαση, για αυτή τη διαδοχή στην σκυτάλη της ηγεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών, στη σκυτάλη της ηγεσίας του Λευκού Οίκου. Και είναι πολύ σημαντικό, Γιώργο, να δούμε και πώς θα εξελιχθεί η συνάντηση που θα έχει με την Άγγελα Μέρκελ, αλλά και με τους άλλους Ευρωπαίους αξιωματούχους, τον κύριο Ολάντ. Συνάντηση με την Άγγελα Μέρκελ, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, Μαριάννα, θα υπάρξει και συνέντευξη τύπου με την Άγγελα Μέρκελ μετά την συνάντησή τους. Και βεβαίως θα έχει συναντήσεις και με τον κύριο Ολάντ και με τον κύριο Ρέντσι. Θα έχει συνάντηση και με την κυρία Μέρκελ. Υπάρχει και το Brexit αυτή τη στιγμή και οι διαδικασίες οι οποίες γίνονται σχετικά με αυτό. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε να τροχοδρομεί με μεγάλη ταχύτητα πια και σε λίγο θα απογειωθεί το Air Force One. Ο μπροστινός τροχός ήδη έχει σηκωθεί από το έδαφος.
απογειώνεται και η επίσκεψη του Μπάρακ Ομπάμα στην Αθήνα περνά πια στην ιστορία. Βρίσκεται στον αέρα το Air Force One με κατεύθυνση, με προορισμό το Βερολίνο, όπου θα έχει συνάντηση με την Άγγελα Μέρκελ, τον Μπάρακ Ομπάμα και με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες. Μεγάλη προσδοκία της ελληνικής πλευράς είναι ένα ακόμα πιστικό, ισχυρό μήνυμα σε σχέση με τις πολιτικές που θα ελαφρύνουν και τα μέτρα που θα ελαφρύνουν το ελληνικό χρέος σε άμεσο χρονικό ορίζοντα το επόμενο διάστημα. Γιατί έχουμε και τη διαπραγμάτευση που είναι σε εξέλιξη και το ζητούμενο για την ελληνική κυβέρνηση είναι να έχει ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση έως και το Eurogroup της 5ης Δεκεμβρίου. Ηχηρά λοιπόν τα μηνύματα του Μπαράκ Ομπάμα, ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Αμερικανού Πρόεδρου. Ήταν ο τέταρτος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών που ήρθε στην Αθήνα. Ήταν πολλά τα...